Καρπιαπεύει τελικά η συνάντηση των εκπροσώπων των ομάδων παραγωγών με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ιωάννη Κουτσούκο. Οι εκπρόσωποι των αγροτών ζήτησαν ενίσχυση μέσω του προγράμματος Ευρωπαϊκής Ένωσης De Minimis, αλλά η απάντηση του Υφυπουργού ήταν αρνητική με το επιχείρημα ότι αυτό είναι πολιτικά και οικονομικά ανέφικτο. Χθες το Υπουργείο Γεωργίας έδωσε στη δημοσιότητα και το καινούργιο σχέδιο νόμου για τους συνεταιρισμούς. Αυτό που έχω να πω είναι το ότι εύχομαι στο μέλλον να υπάρχουν αγρότες σε αγροτική παραγωγή για να μπορέσουν να βρουν ανταπόκριση αυτά τα θεσμικά μέτρα. Δυστυχώς η συνάντηση απέβηκε άκαρπη. Ανεβήκαμε πάνω με κάποια αιτήματα. Το βασικό αίτημα όμως ήταν η οικονομική στήριξη των παραγωγών εσπιρτοειδών από το πρόγραμμα De Minimis, στο οποίο είναι το ότι μπορούν τμήματα της αγροτικής παραγωγής όταν βρίσκονται σε μείζωνα κρίση να στηρίζονται με την άδεια της κοινότητας. Ο κύριος Υφυπουργός έμεσα πλην σαφώς όμως, όπως κρίνω, μας απάντησε αρνητικά. Είπε βέβαια ότι θα ενημερώσει τον Υπουργό και θα μας ενημερώσει, αλλά η τοποθέτησή του και χρησιμοποιώ τα δικά του λόγια ήταν ότι είναι πολιτικά ανέφικτο και οικονομικά δύσκολο. Εμείς λέμε ότι αυτό είναι απαράδεκτο και είναι ντροπή. Μας είπε μάλιστα ότι μέχρι τώρα το De Minimis δεν έχει ενεργοποιηθεί στη χώρα μας. Αυτό τι σημαίνει στην ουσία? Ότι είναι πάρα πολλά τα χρήματα, τα υπολογίζουμε, που μπορούν να διατεθούν για τους αγρότες μέσω αυτού του προγράμματος. Γύρω στα 100 εκατομμύρια περίπου μπορούν να διατεθούν με αυτό το πρόγραμμα. Τα χρήματα τα οποία ζητούν οι εσπιρτοπαραγωγοί για όλη την Ελλάδα είναι πολύ λιγότερα. 5 με 7 εκατομμύρια τα υπολογίζουμε για να στηριχθεί και να μην καταρρεύσει ο μεγαλύτερος τομέας των οπωροκυπευτικών, ο οποίος είναι σημαντικός και για εμάς τους ίδιους που είμαστε αγρότες και παράγουμε και καλλιεργούμε, αλλά και για την εθνική οικονομία. Μην ξεχνάμε ότι σε αυτή τη χώρα ελάχιστοι είναι αυτοί που παράγουν, ελάχιστοι είναι αυτοί που κάνουν εξαγωγές και φέρνουν χρήματα στη χώρα. Ο αγροτικός τομέας είναι ο πρώτος. Δεν έχουμε πολλά πράγματα. Βλέπουμε την πολιτεία να διαφορεί. Χρήματα φαίνεται υπάρχουν μόνο για τους τροϊκανούς. Από εκεί και πέρα, στη σύσκεψη είχαμε και κάποια άλλα αιτήματα. Είχαμε το αίτημα των ελέγχων. Πήραμε υπόσχεση εκεί ότι θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι. Ελπίζουμε να κάνει το κράτος τη δουλειά τους. Βάλαμε το ζήτημα το μεγάλο των επιδοτήσεων, της πληρωμής των επιδοτήσεων που εκκρεμεί από τα προηγούμενα χρόνια, από το 2008 και το 2009, και το βάλαμε έντονα, διότι είχα την ανακοίνωση, στη συγκέντρωση ήταν και ο αντιπρόεδρος, ο ΠΚΠ, ο κύριος Κορασίδης, είχα τη δικιά του επιστολή που μου είχε στείλει, ότι οι εκκρεμότητες των ετών 7, 8 και 9 θα πληρωθούν μέχρι τις 15 Δεκέμβρη. Και τελικά δεν έχουν πληρωθεί μέχρι σήμερα. Μας είπε παρουσία του Υπουργού ο κύριος Κορασίδης ότι οι εκκρεμότητες που αφορούν το 2009, εφόσον έχουν γίνει οι απαραίτητες διορθώσεις, θα πληρωθούν τις επόμενες 10 με 15 ημέρες και ανέφερε και συγκεκριμένο αριθμό που αφορά τον νομό Αργολίδας, 450 άτομα. Δυστυχώς τα νέα δεν είναι καλά για το 8. Οι πληρωμές του 8 μας είπε ότι θα γίνουν από εθνικούς πόρους και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν χρήματα. Και θα ψάξουν να δούνε από πού θα βρουν. Για μας αυτό είναι απαράδεκτο, σημαίνει ότι το στέλνουν στις καλένδες το θέμα. Θα πρέπει να τιμήσουν την υπογραφή τους που είχαν πει ότι θα πληρώσουν αυτούς τους παραγωγούς και μάλιστα την προηγούμενη χρονιά και άμεσα να κόψουν το λαιμό τους να βρουν χρήματα πια. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα, είναι κοροϊδία και μπεγμός. Και δεν είναι κάτι με ευθύνη των παραγωγών. Είναι κάτι με ευθύνη του κράτους που δεν έχουν πληρωθεί αυτή η παραγωγή. Και αν δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους ακράτως, ας πάνε στο σπίτι τους. Το μόνο σημείο που είχαμε μία θετική εξέλιξη ήταν το θέμα του ΕΛΓΑ. Ως γνωστόν, έχουμε βάλει το ζήτημα και παλεύουμε
ο νομός Αργολίδας με τον παγετό της 12ης Δεκεμβρίου να μπει μέσα και να τύχει αποζημίωση από τον ΕΛΚΑ όποιος παραγωγός έχει πάθει ζημιά. Πριν δύο μέρες, όπως είπαμε, δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Μυκηναίων μπήκαν μέσα και οι παραγωγοί που έχουν πάθει ζημιά μπορούν να κάνουν δηλώσεις. Για μας το ίδιο πρόβλημα υπάρχει σε όλο το νομό. Ζητάμε όλοι οι Δήμοι και όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του νομού να μπουν μέσα και όπου υπάρχουν παραγωγοί που έχουν πάθει ζημιά να μπορούν να κάνουν δήλωση και να ζητήσουν αποζημίωση. Αυτό είναι το μόνο που βρίσκεται σε θετική κατεύθυνση από τη συνάντησή μας με τον Υπουργό. Υπάρχουν σκέψεις για συνέχιση των κινητοποιήσεων διαμαρτυριών? Αυτή τη στιγμή στα σίγουρα ναι, θα συνεχίσουμε κλπ. Γιατί η κατάσταση δεν έχει αλλάξει κάτι για να πούμε ότι σταματάμε ή είμαστε ευχαριστημένοι. Το ελάχιστο και αυτό δεν το έχουμε πάρει. Σε θετική κατεύθυνση είπαμε ότι είμαστε από τον ΕΛΚΑ. Από εκεί και πέρα θα κινηθούμε σε συνελεύσεις στις ομάδες παραγωγών πρώτα και κύρια να δούμε τι λένε τα μέλη μας και να αποφασίσουμε εάν θα κάνουμε κάτι και τι θα είναι αυτό που θα κάνουμε. Θα ήθελα όμως να πω σε αυτό και να στείλω και ένα μήνυμα το ότι την Τετάρτη που είχαμε διαμαρτυρία υπήρχαν πάρα πολλοί αγρότες στη διαμαρτυρία, υπήρχαν όμως οι αγρότες που εκείνη την ημέρα έκοβαν πορτοκάλια με 6 με 5 λεφτά. Και αυτοί κάνουν τεράστια ζημιά. Δεν μπορούμε να μην κάνουμε ούτε μια μέρα διαμαρτυρία, να είμαστε πόντες από τα πάντα και να μας φταίνε όλοι ή να λέμε οι τιμές είναι χαμηλές. Είναι η ώρα που θα πρέπει να πάρουμε όλοι το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί και όπως κατηγοράμε το κράτος και ζητάμε να πάρει τις ευθύνες του, κατηγοράμε τους εμπόρους, θα πρέπει και ο ίδιος ο παραγωγός να πάρει την ευθύνη. Και το πρώτο όπλο που έχει είναι την παραγωγή του. Η τιμή ασφαλείας τη βάζει ο παραγωγός. Δεν πουλάω. Όταν πουλάμε τσάμπα ή χαρίζουμε την παραγωγή μας, ανοίγουμε άλλους δρόμους που θα μας κάνουν να φύγουμε όλοι από τα χωράφια μας.